Η μπάλα θα μείνει στα χέρια των παιχτών των δύο ημερών. Θα
πάσα εδώ χαμηλά. Προσπαθεί, θα γυρίσει, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Με το νούμερο 91 ο Παπαθανασόπουλος. Πέρασε ο Βεσπαράτος, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Το rebound είναι αμυντικό. Με τον Χάρη. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, λεμποτές. Με το νούμερο 13 Μιλωνά και τελικά η κατοχή περνάει στους τυπικά φιλοξενούμενα. Κασπαράτος του φύγε και λίγο το κοντρό. Έχει πολλούς παίκτες από τους περσινούς. BDL όπως είναι ο Βαγενάς, όπως είναι ο Κασπαράτος. Ουσιαστικά πολλοί παίκτες πήδηξαν από το καράζο του BDL και ήρθαν εδώ. Πράγματι, μπορείς να το πεις ξανά. Κάπως έτσι, ναι. Σου τριών πόδων από το Βαγενά, άστοχο. Διαχαλής. Λεποτέσεις για τον Διαχαλή. Διαχαλής, sidestep. Όχι. Παμετικό rebound από τον Παναγιώτη Μιλωνά. Μιλωνάς κρατάει την μπάλα. Γασπαράτος δεν εκτέλεσε το προτεύ. Το πήρε, ούτε αυτός παλεύει. Ο Κουσούνης δεν μπορεί, Διαχαλής κερδίζει. Ο Κουσούνης, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ο Σαλμόν τώρα το παιχνίδι. Και πάλι ο Κουσούνης, Διαχαλής, 3-2. Εκτελεί για 3. Μπάλα βρίσκει απλώς στο πάνω, αλλά δεν καταλήγει το καλάθι. Πέρασαν εκεί πέρα πολλά, μεγάλο διπλό για την ομάδα του Αμαρτίου. Βλέπω τέσσερις για τον Αμαρτίου. Ο συνδυασμός πασάρι στον Κουσούνη.
αυτό το πάρει για δύο, ούτε αυτό το πάρει. Ωραίο στυλ, πάντω. Το σχετικό του. Μα σχετικό είναι εδώ. Βλέπω τέσσερι του τυφλέ. Σώματα που λείπουν από το πασχεδάκι. Τα έχουμε όπως εδώ, άρα δεν λείπουν. Έλειπαν μέχρι πέρυσι. Έλειπαν μέχρι που ήταν η πυρεμπρός. Τυχερή. Νιώθουμε γι' αυτό. Δεσπαράτος θέλει να ποστάρει απέναντι στον Λεμποτέση. Φάουλ από τον Λεμποτέση, ο οποίος λοξοκοιτάει λίγο το διετή. Μας όντια στην κλίπα του. Τον κοιτάς λίγο έτσι περίεργα. Αθλητικός θα έλεγα. Δεν είναι ηθοπό. Αλλά γι' αυτά αγαπάμε αυτή την διοργάνωση. Υιοθετώ. Επαναφορά λοιπόν από την baseline με τον Τζέρι Γασπαράτο. Και πάλι ο Γασπαράτος επαναφέρει, θα βρει τον Παναγιώτη Μιλωνά με αυτό το ιδιαίτερο στυλ και το χαρακτηριστικό μουστάκι. Όχι πολλά, θα σκουτούνι. Κρατάει, Λεμποτέση. Παίρνει στον Καβούλα, πέρασε ο Λεμποτέση. Για χαλή. Και πάλι για τρίτο. Εντυπωσιακό. Παράδοξο. Πολλά πολλά όλα τα ψήφα μπλου. Προς το πάλι, θα τα σπάνε. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής θα λέγαμε ότι δεν διεκδικεί βάθμιση ποιότητας. Και ο Παπαχριστόπουλος για να μπει στο μάτς από πλευράς Πίρεν Ρόν. Πολύ ωραία πάσα, αλλά το καλάθι δεν θα μπει στο πρώτο χρόνο, υπάρχει όμως βολέ που κερδίζει ο Παναγιώτης Μιλωνά. Δεύτερη βολή με τον Παναγιώτη τον Μιλωνά. Δικαιότητα, η οδηγίαση, το σκάνο δεν είναι ψηφιλέ, δεν είναι ψηφιλέ. 2-3 επιπτώ. Μπάλα στα χέρια του Λεμποτέση, πέρασε. Κοντά του ο Γασπαράτος, βγάζει έξω, στους τριών πόντων. Ακόμα ένα κούβλο. Δεν είναι εδώ. Ακόμα θα τον ακούω. Μιλωνά στα άπα στα ίσια του Λεμποτέση. Λεμποτέση, deflection από το Βαγενά. Φωνάζει για φάουλ Λεμποτέση, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι. Η διαιτησία είναι άριστη μέχρι στιγμή. Δεν σκέφτεται το παιχνίδι. Δύο! Κλείνει το μάτι, θα λέγαμε. Λεμποτέση. Έκλεισαν την μπάλα. Περνάει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ο Μιλωνάς δεν μπορεί να σκοράρει. Έλα πρέπει στην άλλη μέρα και να σούζει δύο πόντων μέσα από τον Λεμποτέση, ο οποίος είναι το βαρύ πυροβολικό της ομάδας. Ο καλύτερος παίκτης, ο πιο ποιοτικός. Μπορεί να πάρει με 30 προσπάθειες σε κάθε παιχνίδι, αλλά δεν τον βάζει κάποιος. Βαγενάς.
Σπαράτος πέρασε δύσκολη προσπάθεια, σούτ για δύο, αυτό το pull-up δεν θα καταλήξει το στόχο. Το λοιπόν είναι αμυντικό. Λεμποτέσεις. Κερδίζει φάουλ. Εδώ, σε πρώτο πλάνο, το πρώτο βιολί αυτής της ομάδας. Λεμποτέστε να αναφέρει. Πέρασε το παιχνίδι. Μια ιδιαίτερη παρουσία στο μπασκετάκι. Τσουραμάνι. Κακό spacing. Για τρεις από τον Λεμποτέστη. Airball. Παπαστιστόπουλος πάλεψε. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Και βάλα εκτέτος τους. Με τον Χαρί. Κρατάει τον πάλο Χαρί. Περνάει χαμηλά. Αντώνης Χαρί, Αντώνης και Λευτέρης Βαδέρκα. Είναι όλοι Χαρίδες. Είναι, έχουμε δύο Χαρίδες, δύο Κομνηνούς, δύο Μιλωνάδες. Τέλειο. Ήταν τόσο καλή που βγήκανε διπλή. Πάρα πολύ καλό. Έχω αναφορά λοιπόν ο παίκτος. Λευτέρη Σαρή. Περνάει στο Μιλωνά. Να ευθυμίσουμε και λίγο. Ναι, ναι. Κάπως πρέπει να ξεχαστούμε. Εξάδερφος. Με το τρίποντο από τον Αντώνη Σαρή. Και το σκορ γίνεται 4-6. Λεμποτέσεις. Θανασόπουλος, Λεμποτέσεις. Θανάσο από το Θανασόπουλο. Πέρασε τράκαρε με τον αντιπαλό του, πήρε φάουλ βολές. Στο σκορ 1-28 για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Σε ένα πραγματικό οφθαλμό λουτρό. Όπως και η γωνή του Παπαθαναστόπουλου εδώ. Δεν βλέπουμε ωραίο μπάσκετ, δυστυχώς. Παπαθαναστόπουλος δεύτερη βολή. Γρήγορα η μετάβαση στην άλλη πλευρά. Από τα χέρια του Ισαρή. Και βάλα και πάλι για τους Ντυραντρόλ. Να θυμίσουμε ότι το παιχνίδι είναι για τη Μάστερ. Κουστούλης. Σοβαρά. Ο Παπαθεστόπουλος για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Μάγιζε το rebound. Βαγενάζονται μέσα, δεν μπορεί να σου το φέρει. Κουσούνης, εντυπωσιακή η ραχιαία. Και εδώ υπάρχει ένα χτύπημα στον Παπαθανασόπουλο. Το ιατρικό team των Beer and Roll θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Όχι τελικά, έχει σηκωθεί. Το θέμα είναι να πείτε τι θέλει.
52 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ επαφή, πολύ ξύλο μπασκετικό, αλλά οι πόντοι έρχονται με το σταγονόμετρο. Κάτι που θεωρώ πως θα αλλάξει με το πάρο. Οι διαιτητές οι οποίοι έχουν πάει να στο instant replay να δούμε αν υπάρχει περίπτωση να αναβαθμιστεί το foul. Όχι τελικά. 5-6 το σκορ. Τουραμάνς είναι παραφορά. Πέρασε, ωραία πάση στο Φεμπίν, ούτε αυτό το καλάκι θα έρθει. Το ριμπάουντ είναι αμυντικό με τον Σαρή. Και τώρα στην άλλη πλευρά γρήγορη μετάβαση με τον Νίκο Μιλωνά. Κρατάει, Παναγιώτης Μιλωνάς, καλή κυκλοφορία, το καλάθι θα μπει. Από τον Λευτέρη Σαρή, 7-6. Γενικό. 8, συγγνώμη. Κουσούνης κράτησε, έβγαλε έξω. Δεν εκτέλεσε ο Τζουραμάνης. Κάτω με τον Φεμπίν του τριουπόντου με τον Τζουραμάνη. Airball. Κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε στο καθαρίζουμε ένα λεπτό. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν. Πάμε και πίσω με το πάνω. Στο παιχνίδι μας και ο Παναγιώτης Παπαχρυσόπουλος θα επαναφέρει με το σκορ στο 5-8. Οι πήραν ρόλοι οι οποίοι υπολείπονται με 3 πόντους και η μπάλα στα χέρια του Κουσούνη. Κουσούνη κράτησε, εργαλέψω την πάσα στη γωνία για τον Παπαχρυσόπουλο. Προσπάθησε να πάρει μια παιδική. Το τελείωμά του δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν ήταν μια παλιά τώρα για τον Σαρή. Και έψαλα πανηγύρια, το πανηγυρίζει σαν τρελός ο Παναγιώτης Μιλωνάς, εδώ τον βλέπετε.
Και υπάρχει τι. Εθνική ποινή. Λοιπόν, 5-10 το σκορ, 9-35. Οι Jazz οι οποίοι πατούν καλύτερα στο παιχνίδι. Πάσα κάτω το καλάθι. Έχουμε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Σωστά. Μπόνα, πάρα πολύ ωραία συνεργασία και η πάσα από τον Κουσούνη. Ο Μισιμπόνας το τελείωσε για το 7-10. Επιτέλους μια ωραία συνδυαστική προσπάθεια για τους Beard Rolls. Σταρής για 3 μέσα. Πάμε 13. Ωραία εκτέλεση, ωραία επίθεση από τους Ιταν Τζαλς, οι οποίοι για πρώτη φορά στο μάτς έχουμε ένα σχήν 6. Παπαχριστόπουλος είναι καλό σκορ. Αποδεικνύει 10-13 από έναν πραγματικό killer όπως ο Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος. Τα λόγια είναι περιτά για την κλάση αυτού του παίχτη. Σταρής θα πάρει φάουλ για βολές από τον Κέβιν. Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος, ο οποίος σε κάθε παιχνίδι έχει κάτι διαφορετικό να μας παρουσιάσει. Μεγάλος στερ. Έλα πάμε τώρα λίγο Χριστό. Έλα Χριστό. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Γιαχαλής. Στις βολές είναι ο Σαρής. Ο Αντώνης. Έξω. Παραμένει το σκορ στους η διαφορά της 3-10-13. Ήταν Τζας που νωρίτερα θυμίζουμε είχαν πάει και χθες και αμυντικό το rebound από τον Κουσούνη. Κρατάει την μπάλα του Σούνη. Κόψε μέσα. Ένας πανίσιος γκάρτ. Ωραίο το 12-13, διαχειρός Μιτσιμπόνα. Μιλωνάς, στη γωνία μας παράτος, πατάει τη γραμμή. Η μπάλα είναι και πάλι μέσα για τους Beer and Roll που τώρα έχουν την ευκαιρία ακόμα και να περάσουν μπροστά. Κουσούνης για καλή. Κόψε, κόψε. Κοιτάρει για δύο, όχι, το ριμπάουντ είναι αμυντικό. Μιλωνάς για τον Αντώνη Σαρή. Μιλωνάς για τον ξαδερφό του Αστοκή. Αλλά υπάρχει ανανέωση της επίθεσης και αυτού τριών πόντων. Επιθετικό rebound από τον Παναγιώτη Μιλωνά, ωραία πάσα για τον Σαρή, δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound από τον Μιλωνά, από τον Μισιμπόνα. Και τώρα στο Σούλη. Διαφορά παραμένει στο πόντο. Το σκερέ και πάλι για τον Σπίρεν Ρόλα περάσουν την μπροστά. Ο Σούλης κλείστηκε, βρήκε πάσα. Μέσα Γιώργο! Μαργαρίτη. Υπάρχει και ένα μόνο φάουλ. Thank you.
Κουσούνης από τριών πόντων. Το μόνο που κατάφερε ήταν να πετάξει το Βάτροπ και να το τσαλακώσουμε εκεί πέρα. Και ούτε καν να το φτιάξουν. Στο τριών πόντων από το Σαρή μέσα. Μάλιστα 12-16. Λεμποτέσεις. Κουσούνης. Πάσα από τη γωνία, ένα από τους τριών πόντων. 45 μοίρες. Ο Μαργαρίτης μειώνει και πάλι στο πόντο. 15-16. Το παιχνίδι έχει τα σπέν. Μέχρι στιγμή. Είναι για τους beat and roll. 15-16 το σκορ. Είμαστε 5-55 για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Πάει το μπάκρο. Βλέπω να παραγγέλνουμε και μόνο. Τούτα τη γωνία είναι άστοχο. Κι άλλο σου τριοπόδο και πάλι ο Σαρής, ο οποίος είναι δευτός. Κέι, με τα 5-19. Nothing but net. Για χαλίδια τον Κουσούνι. Ωραία, έπαθε στο κούλι κάνω το καλάθι. Γυραμάνης, άφησε με ελεύθερο σούτ για να δώσει τη δεύτερη. Στη γωνία ο Γασπαράτος. Το πόλο δεν θα καταλήξει το στόχο. Για χαλής. Λεμποτέση, να ένα μεγάλο σου. 18-19. Η πάσα, το κλέψιμο, η μπάλα είναι και πάλι. Για τους Utah Jazz. Και έχουμε time out, γυρίζουμε σε λίγο. Thank you.
παιχνίδι το οποίο είναι πολύ βαρετό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε πολύ ωραίο μπάσκετ, 18-19 το σκορ, βλέπουμε την μπάλα. Μαργαρίτης, πολύ ωραία κίνηση, αλλά δεν θα πει το καλάθι. Λοιπόν, θα με την κόμμα του Χαβούλα. Χαβούλας, μία πάσα για wide open και το τρίποντο έρχεται για το 18-22. Ωραία εκτέλεση από τον Σταματόπουλο. Γενικότερα, συγγνώμη, από τον Κομινό, γενικότερα αυτό πολύ με το τρίποντο παίζουν. Κάπαρα ένα γκολ φάουλ από την άλλη πλευρά. Από τον Κουσούλη, ο οποίος είναι ένας πολύ πιο δικός έτσι και περιμένουν περισσότερο από αυτόν. Μέσα και η βολή από τον Κουσούλη. Από τον Κουσούλη. Στους δύο πόντων από τον Σαρή μέσα. Η απάντηση 24 όλα. Τουλάχιστον το παιχνίδι είναι ανταγωνιστικό. Μακάρι να μην είναι μετά. Με ποτέσεις. Καλή πάσα. Καλό το τρίποντο. Άστοχο το παιχνίδι Μαργαρίτη. Και τώρα παριστρεί και παίρνει την κατοχή. Ο Χασπαράτος φτάνει μέχρι μέσα. Γλιστράει, πέφτει. Βήματα. Thank you.
Πολλές για τον Κουσούλη τώρα. Μέσα η πρώτη. Τέσσερα-25 μπροστά η beat and roll. Το rebound αμυντικό. Και τώρα η μπάλα στα χέρια της Σαρή. Βαγενάς, Μιλωνάς, κατά το καλάθι δεν εκτέλεσε, δίστασε. Με ταλέντο Βαγενάς για προσποίηση. Ωραία πάσα στον Καβούλα. Ελεύθερος για τρεις, δεν θα τα καταφέρει. Αλλά μάχεται και κερδίζει ο Μιλωνάς και παίρνει φάουλ. Εδώ δεν μπορεί να μου πει ο κοινός. Δεν μπορεί να βρει καλάθι. Με την πρώτη βολή. Πάσα χαμηλά. Πάντα ο Κουσούνης πάει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και το βάζει. 28-26 με τρομερή εκτέλεση και άψογο στήλα από τον Κουσούνη. Βαγενάς. Καβούλας. Περνάει την μπάλα χαμηλά στον συμπέστη του, πάρε λίγο να γίνει το λάθος. Βαγενάς πέρασε, δύσκολη κίνηση αστοχή. Το στόλο δεν θα καταλήξει σε καλάθι. 5 δευτερόλεπτα, 4 λεπτοθέσεις, βρήκε μια πάσα, πέταξε ο Γιαχαλής. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Ένα ντέρμπι, είδαμε στο πρώτο μήχρονο και η Beat'em Roll προηγούνται με 26-26. Μήτα βγάζω, δεν μάχεται ο Βαγενάς, κλείνεται, πάρα φάνει στον Γεράσιμο Γασπαράτο. Γασπαράτο. Τα παντούπα δεν βρίσκει. Παίρνει όμως ένα απίστευτο τρίποντο. Γεράσιμος Γασπαράτος, φοβερή εκτέλεση. Στη λήξη του χρόνου, buzzer beater, 28-29, θέλω να απαντήσουν η beat and roll. Παπαχριστόπουλος είναι καλός στερ και το αποδεικνύει. 31-29 από τον Παναγιώτη Παπαχριστόπουλο, 2 στα 3 έχει σήμερα. Βαγενάς Παρικαστής. Το σούτ ήταν κλέβει την μπάλα ο Κομνηνός και τη δίνει στο Γασπαράτο. Με ψυχολογία του Γασπαράτο πέρασε φλότερ, προσπάθησε να κάνει το φάουλο Παπασιστόπουλος αλλά δεν κατάφερε. Κομνηνός, Βαγενάς, ελεύθερος, ούτε αυτό. Πάει και θα κερδίσει την μπάλα ο Καβούλας. Κοιτάζει στο καλάθι, 2-1, εκτέλεσε ο Καβούλας με ταμπλό. Ο ίδιος, κοιτάξτε με πόση ενέργεια πάει στο rebound. Προσπίσει τον Παπαχριστόπουλο μέχρι μέσα. Εδώ η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Λεμποτέσεις για τον Παπαθανασόπουλο. Pick and pop. Και θέλεις για τρεις. Όχι. Βαγενάς. Δεν είναι στον Γασπαράτο, πάρει για δύο, πολύ κακό το σουτ. Ο Γασπαράτος που νωρίτερα
έβαλε ένα κρεμασμένο τρίποντο στη λήψη του χρόνου. Τώρα ήταν εντελώς ελεύθερος, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον στόχο. 31-29 λοιπόν, 7-47. Λεμποτέσης πέρασε, κλείστηκε, πέταξε την μπάλα στη γωνία του ταμπλό και δέχεται και προειδοποίηση για τεχνική ποινή, γιατί διαμαρτυρήθηκε για φάουλ. Μιλωνάς δίνει στον Καβούλα, ο οποίος θα αναλάβει το κατέβασμα της μπάλας. Πέρασε ο Καβούλας, θα κάνει την μπάλα. Μαγενά δίστασε, εκεί πάσα. Άρα λίγο να γίνει το πλέον, το τελικό ο Καβούλας. Υπάρχει διχογνωμία. Μπελάκι και τον πίσω. Ισολομόντια λύση, γιατί κανένας από τους δύο διευθυντές δεν είχε άποψη. Ήταν μια φάση αμφισβητούμενη. Κανείς δεν πήρε την ευθύνη. Και τελικά ισολομόντια λύση στο Μπελάκι. Η κατοχή για τους beat and roll. Ο Παπαθανασόπουλος διχτίστηκε μέσα στο καλάθι και πήρε ο Μαργαρίτης. Μάχεται, βγάζει έξω. Μια πάσα εκεί στη γωνία, δεν θα μπορούσε να βγάλει την μπάλα. Κέβιν. Και τελείωσε τη φάση. 31 όλα. Μαργαρίτης πέρασε. Η πάσα έξω. Τα σουτάρει. Εξαιρετικό rebound και πάλι από τον Μαργαρίτη. Παπαχριστόπουλος για το τρίτο του τρίποτο. Εδώ η μπάλα που παίζει άσχημο παιχνίδι. Ο Παπαχριστόπουλος, ο οποίος είναι παίκτης που δεν μπορείς να τον αφήνεις να σουτάρει. Και το έχει αποδείξει σήμερα. Έχει πολύ καλό χέρι. Βρωμό χέρι. 31 όλα στο παιχνίδι μας, 6-28 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Όχι, μπάλα έχει δοθεί τελικά για τους beat and roll. Μάλιστα, κανείς δεν το είχε καταλάβει για αρχή. Μαργαρίτης πάει για το σκρίνο του Παπαθανασόπουλου. Γίνεται αντίθετα από αυτό. Ο Μαργαρίτης δεν είναι στο Λεμποτέ. Λεμποτές κρατάει, περιμένει τη γωνία για τον Παπαθανασόπουλο. Λεμποτές θα πάει μόνος του, όχι τελικά θα βγάλει τον Μαργαρίτη. Πρόλαβε το ρολόι, αλλά το σουτ βρήκε μόνος στο ταμπλό. 31-31. Και έχουμε τώρα κατοχή, αλλά μετά το time out. Επιστρέφω σε λίγο. Παραμένει ντέρμπι, 31 όλα.
Ένα μάτς με διακυμάνσεις. Το ξεκίνημα του αγώνα πατούσαν καλύτερα οι Jazz. Το γύρισαν κάποια στιγμή οι Πήρε Μόνο, αλλά γενικά καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Εδώ ένα airball της Χαρίκια με την κόρη πάνω του Λεμποτέστη. Αφήνει το Μαργαρίτη και τώρα ο Κουσούνης. Ο Κουσούνης τριπλάρει, σκέφτηκε να εκτελέσει τελικά. Επέλεξε να περάσει στον Μαργαρίτη, πήρε φάουλ. Ο Μαργαρίτης μόλις το πρώτο μαθητικό. Τον Τζαζ θα παιχτεί μπάλα από το πλάι για τους Beer and Roll. 5:42 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Κουσούνης πάνω του, ο Μιλωνάς τον επιτηρεί. Κουσούνης κοιτάζει το καλάθι και εκτελεί. Είναι καλός φερ, εδώ δεν θα το καταφέρει. Για Χαλής απ' την άλλη πλευρά. Κουσούνης μάχεται και τελειώνει την πάση πολύ ωραία με το καπλό. Ο Κουσούνης, ο οποίος είναι ένας παίκτης με δράση και κοντά αλλά και μακριά από το καλάθι. Πολυδιάστατος, πολυτέλεια για την ομάδα. Μιλωνάς, πάρα πολύ ωραία πάσα. Φοβερή ασίστα από τον Μιλωνά. 33 όλα. Υπέροχη συνεργασία. Και κάπως έτσι θα έρθει η σοφάριση. Και τώρα εφηδιασμός. Νομίζω ένα διαθυντικό. Θα το συζητήσουν οι δύο διαιτητές. Απλό φάουλ, απλό φάουλ. Τελικά δόθηκε τα διαφορετικά. Ο Σαρίς αστοχή στην πρώτη, 33 όλα παραμένει. Νομίζω ήταν εξόφθαλμο ότι υπήρχε περίπτωση αναβάθμισης του. Και σωστά δόθηκε έστω και σε δεύτερο χρόνο. Μία στις δύο. Γωνία η μπάλα, τρίποντο έξω και ένα ιδέο που τον κυφράζει στους τέσσερις με τον Αμάνι Σαρή. Λεμποτέστης θέλει να απαντήσει για τρεις. Να σηκωθούν, να σηκωθεί του λέει αδίκτυ. Έχει και μία προειδοποίηση. Ο Λεμποτέστης θα αποσυρθεί για να περάσει το παιχνίδι του Παπαχριστόπουλου που έχει δώσει λύσεις με το μακρινό του σουτ. Ο Λεμποτέστης, ο οποίος είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης αυτής της ομάδας, αλλά σήμερα ακόμα δεν έχει παίξει αυτό που μπορεί. Λευτέρης Χαρίς. Με τον Γιαχαλή πάνω του, καλή άμυνα του Γιαχαλή, Σαρίς με το ψία πάνω του έξω. Ο Μινός γυρίζει με ταμπλό. 33-39 από τον Κομινό που κόσταρε και γύρισε υπέροχα. Τους 6 διαφορά. Κουσούνης. Φάουλ. Παπαχριστόπουλος από τη γωνία για το τρίτο του. Καλό αλλά όχι εύστοχο. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο για τους Jazz. Κακή πάσα, βιάστηκε ο Σαρίς. Σε μια ευκαιρία που είχαν για να ξεμακρύνουν οι Jazz. Κουσούνης κλείστηκε. Βρίσκει πάσα στον Παπαχριστόπουλο που την πιάνει και θα την αφήσει λίγο άσχημα στο γεφύρι.
χαλή. Αλλά σημασία έχει ότι κράτησαν τελικά την κατοχή. Μητσιμπόνα, πάσα έξω, Μαργαρίτη. Πατάει την baseline και το παραδέχεται. Υποτικά. 33-39 το σκορ. Ο κύριος Ιορδανίδης απρόσεκτος. 3-13 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Στο τριών πόντων από τον Σαρή, καλό αλλά στο Κουσούνης μαζεύει το rebound. Κουσούνης που νομίζω ότι σήμερα είναι ο κουβαλητής, ο pick and roll, ο καλύτερος παίκτης τους. Εδώ θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει το Μαργαρίτη, Μαργαρίτης θα βγάλει και πάλι στο Κουσούνη. Κουσούνης για προσπίσεις, δεν υπάρχει βήματα, το Βασιλόπουλο για τρεις, πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κουσούνη. Και τώρα ο Μιλωνάς θέλει να τρέξει, καλή πάσα εκνηδιασμού, το καλάθι δεν θα έρθει. Όχι ας το αγγέλνει στο σημείο. Ένα τελείωμα. Και τώρα Μαργαρίτης. Στη γωνία η μπάλα. Βήματα. Δεν πρόσεξε και υπέρδεσε σε μια παράβαση που θα μπορούσε να έχει αποφύγει. 2-16 ακόμα για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Αντώνης Αρίς θα κατεβάσει, το momentum αυτή τη στιγμή λέει ήταν jazz. Αρίς προσπάθησε από πίσω να κλέψει ο Κουσούνης, σαν σε βολή το σύντρο από το Λευτέρη Σαρή για το 33-41. Ξεφεύγουν για τα δεδομένα του αγώνα, το σύνοχο είναι μεγάλο. Στο ταμπλό η μπάλα είναι για τους Jazz που τώρα θα έχουν την ευκαιρία για πρώτη φορά στη βραδιά να πάνε και σε διψήφια τιμή τη διαφορά. Για να δούμε. Μιλωνάς θα ζητήσει screen τον συμπέχτη του, τον Λευτέρη τον Σαρή, ο οποίος ζητάει θέση στο post, είναι με τον Παπαχριστόπουλο. Τελικά ο Μιλωνάς θα το πάρει. Αστοχή, ένα airball. Ζητάει foul, δεν παίρνει κάτι. Άμυνα του Μαργαρίτη εδώ που τα λέει σε φιλικό κλίμα με τον Μιλωνά. Κουσούνης φάουλ, σωστή υπόδειξη, γιατί με το σώμα του δεν είχε ισορροπία, βρέθηκε σε αμυντική ανισορροπία ο Λευτέρης Αρής και εμπόδισε αντικανονικά τον αντιπαλό του. Τρίτο μαδικό, δεν έχουν πρόβλημα με το φάουλ γενικά οι Τζαζ, δεδομένου ότι απομένει μόλις ένα λεπτό και έτσι δευτερόλεπτα. Ο Παπαχριστόπουλος επαναφέρει για τον Κουσούνη. Κουσούνης κοιτάζει το ρολόι, έχει χρόνο ακόμα. Ο Παπαχριστόπουλος βάζει την μπάλα στο παρκέ. Τζουραμάνι, πάσα έξω, Μαργαρίτη για τρεις. Όχι, πολύ κακό σου. Σαρή με το ξαδερφό του, πέρασε. Ο Αντώνης βγάζει έξω. Καλή κυκλοφορία. Μιλωνά, Λευτέρη Σαρής. Υπάρχει ο ελεύθερος και είναι ο Αντώνης. Βάζει την μπάλα κάτω. Πάρα πολύ ωραία επίθεση, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει ο Λευτέρης. Ο Αντώνης στο τεκτορνό, βγάζει έξω. Λευτέρης Αρίς στο πλότερ. Ακόμα πιο μακριά η Τζαζ. Τέταρτο μαδικό, είχαν να δώσουν και σωστά το έκαναν. Ο
9 δευτερόλεπτα όλα για τους Beer and Roll. Κουσούνι. Βράζει έξω ο Τζουραμάν για 3. Δεν θα τα καταφέρει. Τέλος. Θα μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το προβάδισμα, το οποίο είναι σημαντικό για τα δεδομένα του παιχνιδιού. 33-43, σε ένα παιχνίδι που πάντως στη μεγαλύτερη διάρκεια του είναι ντέρμπι. Κλέβει την μπάλα ο Κουσούνης, εδώ βγαίνει δυναμικά και με το lay-up μειώνει η ερωμένη συμβασία. Μάλλον παίρνουν με σκεπτικό να πιέσουν. Δεν το έχουν κάνει σε όλο το μάτς και εδώ ξανακερδίζουν την κατοχή, γιατί ο Καβούλας πάτησε τη γραμμή, ίσως έκανε και βήματα. Και η μπάλα θα παιχτεί τώρα από το πλάι. Βλέπουμε ότι οι beat and roll αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και 8 δευτερόλεπτα έχουν γίνει, αυτό σφυρίχει και εν τέλει. Έχουν αλλάξει την προσέγγιση τους τώρα και προσπαθούν να πιέσουν. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το έχουν κάνει εδώ και ώρα. Λεμποτέσεις. Γυρίζει αλλά δεν μπορεί να σκοράρει τώρα. Κακό πολύ το σούτο που θα παρακολουθήσει. Ολόκληρο το τραγούδι πολύ κακό από τον Μουνό και βιαστικό. Δεν υπήρχε λόγο, απλά επειδή ήταν πολύ μόνος του, επέλεξε να το πάρει και δεν δικαιώθηκε. Λεμποτέσεις, πασάρι στον Κουσούνη. Ο Κουσούνης βγάζει στον Παπαθανασόπουλα, που αποφασίζει να πάρει ήδη στο επίπεδο. Κακή επιλογή δεύτερη σειρά. Μιλωνάς, το transition θα εκτελέσει. Παράτος για τον Παναγιώτη Μιλωνά, ο οποίος θα πάρει φάουλ από τον Παπαθανασόπουλο χαμηλά, πρώτο μαδικό και απλά χρόνος από τα 7 από τα 4. Και τελικά υπάρχει τεχνική ποινή. Στο σφύρισμα του διαιτητή δεν δικαιολογείται να μιλάει με τον τρόπο και με τις δικές φράσεις.
περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου λοιπόν, ο Παπαθανασόπουλος. Συμβαίνουν αυτά όταν τα νεύρα είναι σε τεντωμένο σκηνή. Έτσι λοιπόν η Τζαζ έχουν τώρα την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά του. Εσπαράτος εξωτήρια, 35-44. Δύο είναι τις μικρές ποινές. Η πρώτη τεχνική ποινή δεν θα απέβαλε τον Παπαθανασόπουλο, ωστόσο αυτός το συνέχισε και γι' αυτό το λόγο αποβλήθηκε εν τέλει. 35-45. Σκληρή άμυνα από τον Μαργαρίτη, πολύ δυνατό ματσάρισμα, έξω η μπάλα, ο Μινός, η γωνία, Μιλωνάς, πολύ δυσκολευτό, δεν μπορεί να το βάλει. Και τώρα ο Κουσούνης, Λεμποτές, γίνονται. Πέρασε ο Λεμποτές, εκτελείασε του. Αμυντικό είναι το ριμπάουντ. Και φάουλ από τον Λεμποτές πάνω στον Μιλωνά. Στο αγώνα, η εικόνα του παιχνιδιού δείχνει ότι οι Τζαζ έχουν τον πρώτο λόγο και όπως πηγαίνει το μάτσα. Ας περιμένουμε να δούμε. Γασπαράτος περνάει το κέντρο, δημιουργεί για τον Μιλωνά και τώρα ο Γασπαράτος θα πάρει αυτό το σπάκι από μέσα από όσο πρέπει να καταφέρει. Μάχες για το rebound, πάλι και δεις τώρα λεμποτέσει. Κουσούνης για τρεις. Αυτό καλό θα ήταν να πει για τους πυρεμπάους. Καβούλας, πάσα πάρα πολύ καλή. Ο Κομινός για πολλές. Τουλάχιστον εδώ και ο Μιλότρεξε. Κατάφερε να αποσοβήσει το καλάθι. Υπάρχουν όμως βολές και ευκαιρία η διαφορά να πάει στους 11 και στους 12. Ξέσπασμα τον πήρε ρόλο, θα μπορούσε να φέρει το κάτω. Έκαναν ένα δύσκολο στο τέλος και πάρει το μπροστά. Μαργαρίτης ελεύθερος. Θα πάρει για δύο. Φάουλ και βολέ. Για τον Μαργαρίτη. Εδώ φάουλ προσγείωσης από τον Μιλωνά. Και ο Μαργαρίτης έχει την ευκαιρία από τη γραμμή να μειώσει σε μονοψήφιο ξανά. Το ξαναλέω, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Μένει να δούμε πόση βενζίνη υπάρχει στο ντεπόζιτο των πύρεντρων, οι οποίοι έχασαν και να παίξει με αποβολή.
ξανά στη διαφορά του Λάιτα. Μια πάσα ρυψοκίνδυνα, αλλά με κάποιο τρόπο βρέθηκε κάτω από την καλάθι να τον χαρίσει, αλλά το χάσε. Από την ωραία πάσα του Μελωνά. Λεμποτέσεις, για να τον δούμε. Παίρνει ένα σκριν. Καλή πάσα κάτω από το καλάθι. Δεν θα έρθουν οι δύο πόδια από τον Μαργαρίτη. Και τώρα ο Καβούλας στον εφηδιασμό. Μελωνά, Καβούλας. Ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Λεποτέσεις, η πάσα του στον Τζουραμάνι. Λεποτέσεις, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Εδώ ο Λεποτέσεις πήρε ένα σουτ που μπορούσε να το χαρακτηρίσει από απονεμοημένο διάβημα. Γασπαράτο. Μιλωνάς. Και τώρα ο Καβούλας. Ένα σούτ το οποίο δεν θα καταλήξει ωστόσο. Θέλουν τώρα να τρέξουν το γήπεδο. Κέβιν σουτάρει για δύο. Πάρα πολύ άσχημο το σούτ. Δεν γίνεται να γυρίσει έτσι το παιχνίδι. Γασπαράτος. Ριβέρ θα αποφεύγει το προσωπικό δοκίμα. Αλλά θέλει το μιλόμα. Πάσα έξω, Καβούλας, αφήνωστο και το συν 13 με το ταμπλό. Εδώ ίσως είναι το σημείο που οι Jazz γίνονται πλέον το ακλόνητο φαβορί για την νίκη. Time out, επιστροφή σε λίγο. Και οι διαφορές μπορεί να παίξουν ρόλο γιατί υπάρχει και δεύτερος γύρος. Αλλά όσον αφορά τον νικητή, νομίζω ότι οι Jazz δεν μπορούν να χάσουν αυτό το παιχνίδι. Χαρίς. Μιλωνάς. Περνάει πάρα πολύ όμως. Όπως ο
Κουτσούλης. Θα δώσω από Παπαχριστόπουλο, είναι καλό σπέρ. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Επιθετικό rebound Λεμποτέ. Παίρνει φάουλ για βολέ. Ο Λεμποτέ, ο οποίος έχει δώσει πολλές μάχες, αλλά δεν έχει βρεθεί στην καλύτερη μέρα για αυτόν. Δύο βολές λοιπόν για τον Λεμποτές, 4 και 33 για το φινάλι του παιχνιδιού. Η πρώτη στο στόχο, 37-52. Η δεύτερη όχι, ο Μιλωνάς στο rebound παίρνει πάλι και βολές. Εδώ ένα φάουλ που θα μπορούσε να αποφευθεί με την έννοια ότι δίνει πολλές. Στη γραμμή λοιπόν ο Παναγιώτης ο Μιλωνάς με τη διαφορά στους 15 και τον κλειό να στενεύει ασφυκτικά για τον Τίρεν Ρόλ. Μέσα η πρώτη πέμπτη του 53-37. Από τον Μιλωνά. Μέσα και η δεύτερη 37-54. Η διαφορά στις 17 για πρώτη φορά. Αυτό είναι το μέγιστο της τιμής του. Λεμποτέσεις. Ωραία πάσα, Μητσιμπόνας, παίρνει φάουλ και άλλες βολές τώρα. Ο Μητσιμπόνας, ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος στο πρώτο εμίχρονο έδωσε πράγματα στην ομάδα του. Στο δεύτερο μέρος όμως εξαφανίστηκε το rotation. Λίγες δύο βολές, πάρει όμως το ψηφικό rebound. Ο Kevin δεν μπορεί να σκοράρει. Μιλωνάς και άλλο φάουλ και άλλο βολές. Αλλά σήμερα παρουσιάζει μια κακή εικόνα. Μιλωνάς.
αυτό το σούτ είναι άστοχο από τον Σάρι. Ο Παπαχριστόπουλος βγάζει την μπάλα έξω. Και ο Κέβιν πάει με το μέσο στο τι. Φόλο. Δεύτερη και τρίτη προσπάθεια και τελικά υπάρχει φάουλ χαμηλά για βολές. Υπάρχει βήματα είναι. Πάρα πολύ ώρα για τους beat and roll και ένα όμορφο coast to coast από τον Μαργαρίτη. Χαρίς δύσκολο shoot, την μπάλα δεν θα πέσει μέσα με την πόλη στο λιμάνι και τώρα με τα φυγή. Πήγε μέχρι μέσα ο Παπαχριστόπουλος, το τόλμησε αλλά δεν τα κατάφερε. Ένα και 56 ακόμα, η μπάλα στη γωνία, Καβούλα, ελεύθερος, έρμπολ. Ζουραμάνης θέλει να βάλει και αυτός με καλάθι, δεν θα τα καταφέρει. Λευτέρης Αρής. Έλα ρε. Φάουλ και βολές. Ένα και 33 για τη λήξη του παιχνιδιού. Μέσα η πρώτη, 58-39. Και πάλι διαφορά 20. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό. Τελευταία 90 δευτερόλεπτα. Γύρισε ο Μουτσιμπόνας, δεν μπορεί να σκοράρει. Καβούλας. Δεν υπάρχει πλέον βιασύνη. Καβούλας ελεύθερο. Βαλασσογωνία, το τρίποντο μέσα για 39-62. Το μάτι ξέφυγε. Και με το παραπάνω Παπαχριστόπουλος θα βρει χώρο και θα σουτάρει για τρεις. Όχι. Κλέψιμο όμως, Παπαχριστόπουλος θα βγάλει την αρχή και ο Μαργαρίτης με το lay-up θα κάνει το σκορ 41-62. Τελευταία 46 δεύτερα. Τυπική διαδικασία, το παιχνίδι έχασε το ενδιαφέρον του σε αρχές της τέταρτης περίοδου. Αντώνης Αρίς για τρεις, όχι, αλλά είναι για τους beat and roll που θα έχουν μια δική τους τελευταία επίθεση, νομερομέτρηση. Επαναφορά λοιπόν για τον Τσουραμάνη, σουτ για τρεις μέσα. Να, ο Τσουραμάνης έβαλε ένα τρίποντο. Τζαζ, νομίζω δεν θα κάνουν επίθεση, δεν έχει και νόημα. Τελικό αποτέλεσμα 44-62, καλό βράδυ από το Προμηθέας Πάρκ.